διότι ο άνθρωπος έχει πάνω του αδικία και σκέπτεται πονηρά με δόλο για να μου κάνει κακό. Έτσι. Ενώ εσύ δεν έχεις αυτό το κίνητρο. Και λέω, αυτή την άγρα αγάπη που λέγεται Θεός, που κατέβηκε στη γη, που ο Δαβίδ παλαιά την αισθάνθηκε, εμείς σήμερα δεν είμαστε πιο ένοχοι από τον Δαβίδ, που έχουμε τον Χριστό, που έχουμε τη σταύρωσή του, την ανάστασή του, έχουμε τους μάρτυρες και λέμε τότε ο Δαβίδ. Και όμως τότε κατάφερε μέσα από, από τους προφήτες και από τους λόγους να καταλάβει ότι υπάρχει ο Θεός και τον κατάλαβε μέσα στην ψυχή του, στη συνείδησή του και μέσα από τις αμαρτίες που έπραξε όταν πήγε να τον ελέγξει ο Νάθαν. Λοιπόν, καμία παρατήρηση εκεί? Εγώ θα έλεγα κάτι τώρα. Ορίστε. Να πάμε και λίγο πιο κάτω. Όχι, έχει το ίδιο θέμα. Όταν κυνηγούσε το βασιλιά του Δαβίδ, ο Σαούλ, τον είδαν από μακριά και πήγε σε μια σπηλιά με τους συντρόφους του, ο Δαβίδ. Την συντροφιά του που είχε. Και είπαν τώρα μη βιαστούμε γιατί θα το πιάσουμε εκεί, θα το καθαρίσουμε. Ναι. Λοιπόν, ο Δαβίδ εκεί όμως με τη συντροφιά του προσήφιε το. Στον Κύριο. Έκανε προσήφιο. Και τους έριξε ύπνο του Σαούλ και τους συντρόφους του, ώστε βγήκαν ο Δαβίδ με τους συντρόφους έξω από τη σπηλιά και αυτοί κοιμώνταν. Και δοκίμασε να τον σφάξει το Σαούλ και το θερό του. Αλλά είπε τι να σφάξει από αυτόν. Και του πω για να τεμάχει από το φυτόνα του. Του το κόβει και το πήρε το. Ναι. Να τόσο αξία έχει. Γιατί όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Μάλιστα. Πάσος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Τι λέει τώρα ο πατέρας στο κομμάτι αυτό που είπαμε. Τα μέσα για να στερεώνουμε και να ενισχύουμε την χριστιανική ελπίδα εντός μας είναι η συχνή και θερμή προσευχή, η εξομολόγηση των αμαρτιών μας, η τακτική μελέτη του Λόγου του Θεού και πίστη πριν απ' όλα. Η συχνή Θεία Κοινωνία των αθανάτων και ζωπιών φρικτών μυστηρίων του Χριστού. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι για να μπορούμε να ταινίσουμε το Θεό και να του πούμε όπως είπε ο Δαβίδ, κρίνε με εσύ Κύριε, πρέπει να είμαστε και στους νόμους του Θεού και όπως είπε κάποια ψυχή εδώ, ότι προσπαθώ. Ποιος το είπε? Εσείς. Λοιπόν, πρέπει να προσπαθούμε συνέχεια. Η Εκκλησία μας την έχει φτιάξει ο Κύριος με το αίμα του και είναι η Εκκλησία ή Εκκλησία σημαίνει αναγέννηση στο, και στον άνθρωπο από την αμαρτία. Τον επαναφέρει πάλι όπως ακριβώς τον έχει κάνει ο Θεός. Δηλαδή, αν μπαίνει μέσα ένας κακούργος, βγαίνει περιστέρι. Αν βγαίνει, άμα μπαίνει μέσα ένας φωνιάς, βγαίνει πάλι αγνός. Δηλαδή έχει τη δύναμη η Εκκλησία μας. Και συν της άλλης λέει και ο πατέρας εκεί. Θέλουμε από το πρωί που θα ξεκινήσουμε να πάμε στις δουλειές μας και θα έχουμε συναναστροφές με τους ανθρώπους που λέει εδώ ο Δαβίδ. Διότι λέει ο κόσμος είναι άδικος και δόλιος. Δηλαδή πονηρός. Σκέφτεται πονηρά απέναντί μου. Δεν με βλέπει με μία αγνότητα. Με βλέπει πονηρά. Δηλαδή εκ των προτέρων σκέφτεται το δικό του συμφέρον. Ενώ εσύ Κύριε δεν έχεις συμφέρον. Έχεις την αγάπη για όλα τα πράγματά σου. Σε σένα αφήνομαι. Λοιπόν, και λέω, το πρωί που σηκωνόμαστε, το μεσημέρι, το απόγευμα, ή μάλλον να μην πάρουμε τόσα πολλά, πρωί και βράδυ. Ας πάρουμε
Δύο περιπτώσεις. Το πρωί, προτού να ξεκινήσουμε, διαβάζουμε, κάνουμε μελέτη του Λόγου του Θεού. Κάνουμε κάποια προσευχή. Προσπαθούμε. Διότι αυτό θα είναι το εφόδιο, η ασπίδα μας. Για την ημέρα όλη. Ναι. Και πού θα μας θωρακίσει, μέσα στον κόσμο που τον λέει άδικο και δόλιο. Σήμερα υπάρχει κόσμος άδικος και δόλιος. Πολύ, πολύ αμαρτία, δεν μπορεί να πει. Αν υπάρχει, αυτό υπάρχει. Ναι. Πλεονάζει αυτό. Πλεονάζει. Λοιπόν, άρα και οι προσευχές μας που λέει ο πατέρας εκεί είναι υποχρεωτικές. Διότι βάζουμε, όπως είπε και ο παππούς, μέσα μας τον ίδιο τον Θεό, μεσίτη, που λέει κάποιος, ποιο μέσο να βάλω για να... Κι όμως έχουμε το καλύτερο μέσο. Αλλά δεν προσευχόμαστε, δεν κάνουμε αυτά που θέλει ο Κύριος, η Εκκλησία μας, που μας έχει αφήσει τα μυστήρια για να ζούμε μυστηριακή ζωή. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος, η κάθε ψυχή μπορεί να σταθεί όρθια μυστηριακά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Ενώ εσύ κάνεις τα πάντα, εγώ που σε βλέπω με τα μάτια τα υλικά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα κάνεις. Κι όμως εσύ το νιώθεις μέσα σου. Πώς το κάνεις. Διότι ζει η ψυχή σου, ζεις ολόκληρη και ο κάθε άνθρωπο, δεν μιλάω ακριβώς να μην πει ότι όταν ζει κάποιος μυστηριακά, υπάρχει μία ενίσχυση από τα άνωθεν και ξεπερνάμε το κάθε εμπόδιο. Αλίμονο, αν αυτό δεν το κάνουμε, τότε από μόνοι μας δεν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε τίποτα. Πήγαινε και στο 560. Όχι, λίγο. Η οδηγή μας στη χριστιανική ελπίδα είναι η υπεραγία Μητέρα του Θεού, όλοι οι Άγιοι, προφήτες, Απόστολοι, Μάρτυρες, όσοι όλοι αυτοί στρατεύτηκαν στο Θεό με την ελπίδα της σωτηρίας και κανείς τους δεν διαψεύστηκε. Η ελπίς ου κατεσχύνει. Λέγει η Γραφή. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι αυτό που είπαμε πρωτήτερα, ότι αν πρέπει να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε αυτά που είπε ο πατέρας, βλέπουμε ότι αν πρέπει να το κάνουμε, μας δίνει πάλι ο πατέρας σε ένα δρόμο ότι υπάρχουν μπροστάριδες, προπορεύονται πριν από μας. Οι Άγιοι που έχουν προσπαθήσει και έχουν καταφέρει, και όχι μόνο καταφέρει, έχουν πάρει και το στέφανο. Έτσι. Και είναι ήρωες της πίστεως. Λοιπόν, άραγε, αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε ωφέλεια, πρέπει λίγο τον εαυτό μας να τον εσκουντήξουμε. Να φύγει από αυτό το λίθαργο. Και ειδικά από το λίθαργο που πολλές φορές μπορεί να συναντήσουμε κάποιο άτομα και να συζητάμε ώρες άσκοπες δίχως ωφέλεια. Ή καθόμαστε στην τηλεόραση και τώρα με αυτό το λεγόμενο ζάπι υπάρχει ένα κανάλι που λέμε δεν έχει τίποτα. Και το ζάπι πατάμε άλλο κανάλι. Πατάμε άλλο και θα μας φέρει μία εικόνα τέτοια που θα μας βαστίξει εκεί. Για να μην ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι άλλο ωφέλιμο στην ψυχή μας. Άραγε, η τηλεόραση είναι φτιαγμένη εκ του πονηρού για να μετατρέψει τα μυαλά και το σκεπτικό του ανθρώπου. Ό,τι σκέπτεται η τηλεόραση, λέει αυτό σκέπτομαι εγώ, αυτό θα σου περάσω πάτο και να το βιώσεις. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, εκ το περίσσεμα της καρδίας. Ποιο περίσσεμα. Έχουμε τους μπροστάριδες που κάνανε προσευχή, που κάνανε χριστοπραξία και εμείς κάνουμε στην τηλεόραση εδώ εκεί άσκοπα τον από τα άλλο σκεπτόμαστε πως γιατί, δηλαδή έχουμε 99 και μας λείπει ένα. Και είναι άλλες ψυχούλες που έχουν ένα και δεν τους λείπει τίποτα. Εδώ... Λίγο. Παππού, εγώ σε παρακαλώ, δεν σε διακόψα.
Θα το ξεχάσει, μωρέ. Όταν μιλάω, σου ανοίγει η όρεξη. Έλα, λέγει. Θα το ξεχάσει, είναι γέρος. Λέγει. Όταν ακούσαμε προχθές ότι ψηφίσανε τον νόμο του 666, τι περιμένεις. Τι περιμένεις, το ψηφίσανε, ναι. Πότε, τώρα το ψηφίσανε. Ναι, προχθές, ναι. Ακούτε που πάμε. Μάλιστα. Θα το πάρεις υποχρεωτικά το 666. Δεν θα το πάρεις. Θα το πάρεις. Δεν θα το πάρεις. Δεν θα το πάρουμε. Δεν λέω. Τι μου λέει να πει. Γιατί να το ψηφίσουν. Απαραπνιγούνε. Άλλα κράτη δεν το δέθηκαν αυτό. Από εκεί και έπειτα έχει ο Θεός. Άλλα κράτη δεν το δέθηκαν αυτό. Και αυτό. Όχι. Καλύτερα το Χριστό παρά το μισθό. Ναι. Εντάξει. Θα το πάρουμε. Ναι. Και μάλιστα τη Δευτέρα γίνεται πορεία. 31 του μηνός. Φοβερό πράγμα. 2,5 ώρα στο πεδίο του λαού. Άμα δεν το θέλει ο λαός, δεν θα γίνει. Τι μας περνάει μας. Θα γίνει, αλλά δεν πρέπει να το πάρει ο λαός. Θα γίνει. Έτσι, έτσι. Δεν πρέπει ο λαός. Αλλά ο καθένας θα αποφασίσει για τον εαυτό του, πλέον. Έτσι είναι. Άλλοι θα το πάρουν και άλλοι δεν θα το πάρουν. Γιατί όταν υποκύψει ο λαός, αντιμονώ μας. Έτσι είναι. Όταν βγούμε πέρα από τον Θεό, πού θα πάμε. Όταν χωρίζουν τα πρόβατα από τα έρημια. Έτσι. Εγώ περίμενα να πεθάνω να το κάνω, το κάνω τώρα. Όχι, όχι, τώρα θα γίνει. Έρχεται ο κορδίου τα πράγματα, συμβαίνει στην τέλεια. Ραγδαίος προχωράνε. Γιατί βλέπουμε διάφορα, διάβασα και πολλά βιβλία έχω διαβάσει, όλα αυτά τα σημεία έχουν, όπως είπε ο κύριος στους μαθητές, έχουν περάσει δηλαδή τα περισσότερα. Πάμε να είμαστε στα τελευταία τώρα, έτσι. Ναι, μπράβο. Έτσι, Μπαρμπαρίτσο, γιατί εσύ διαβάζεις και έχεις διαβάσει πιο πολλά. Παραδέχομαι. Εδώ ήθελα να πείτε κάτι ακόμα. Όταν κατεβάσανε οι τέσσερις πιστοί το παραδειγματικό σε Καπερναούμ, ναι, από τη στέλη, και ο κύριος τον πλησίασε και του είπε «Τέκνον αφέονται σε αμαρτία». Την αμαρτία ήταν η δική. Γιατί εμείς δεν είμαστε παράδειγμα. Έχουμε κάνει λίγα εμείς. Με τι είμαστε. Παράδειγμα είμαστε κι εμείς. Να παρακαλέσω τον Θεό να μας συνεχίσει. Να μας λυτρώσει, ναι, μάλιστα. Αυτό. Ζώτα γάμα κεφάλαιο αποκάλυψης. Ένα στίχο που λέει εδώ, που λέει για το σημείο που είπε ο παππούς τώρα, ότι υπογράψανε μέσα... Ναι. Λοιπόν, και λέει εδώ, προσέξτε τι λέει. Δεν πήρε ένα λόγιο. Και λέει και να μη δύναται μη δεις κανένας άνθρωπος να αγοράσει ή να πωλήσει ή μη ο έχον το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου, ναι, ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Ναι, εγώ θα μείνω σε μία λέξη. Ή το όνομα του θηρίου. Ναι. Άρα γι' αυτό το χάραγμα δεν το ονομάζει Θεό, δεν το ονομάζει κάτι καλό με κάτι που ας πούμε... αναπάβει τον άνθρωπο, το ονομάζει θηρίο. Θηρίο, θηρίο μπορεί να βγει το θηρίο όταν μπει στον άνθρωπο μέσα κάτι καλό. Άρα είναι κάτι κακό. Αυτό το κακό, πώς αυτοί υπογράφουν η κάθε ψυχή, η κάθε καρδιά, ο κάθε άνθρωπος να βάλει μέσα του ένα θηρίο.